Με στόχο την ενδυνάμωση της οικολογικής πράσινης φωνής, ο συμπρόεδρος των Οικολόγων Πράσινων, Δημήτρης Πολιτόπουλος, πραγματοποιεί περιοδεία στην Κρήτη, με τον ίδιο να έχει σειρά επαφών με περιφερειάρχη, δημάρχους και φορείς. Πρώτη επίσκεψη στο Αρκαλοχώρι. Έχει τύχει να ζήσω και το σεισμό, μεγάλο σεισμό στην Καλαμάτα. Και νομίζω ότι είδα ακριβώς στα μάτια μου τις ίδιες εικόνες που είχα δει και στην Καλαμάτα. Νομίζω ότι θα πρέπει να επισπευθούν οι διαδικασίες των χρηματοδοτήσεων. Πρέπει οι άνθρωποι να γνωρίζουν ποια σπίτια μπορούν να επισκευάσουν. Ο Δημήτρης Πολιτόπουλος κατέθεσε τις προτάσεις των Οικολόγων Πράσινων για ζητήματα που απασχολούν την τοπική αυτοδιοίκηση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ενεργειακές κοινότητες με στόχο τη μείωση του κόστους ενέργειας. Θεωρούμε ότι η εξάλληψη ενεργειακής φτώχειας είναι οι ενεργειακές κοινότητες. Θα πρέπει να φύγει η παραγωγή ενέργειας από τους λίγους και να περάσει στους κατοίκους, να περάσει στην τοπική αυτοδιοίκηση για να μειωθεί και το κόστος της ενέργειας, με δεδομένο ότι καθημερινά το κόστος ενέργειας αυξάνεται. Παράλληλα, ο κ. Πολιτόπουλος αναφέρθηκε στους στόχους των Οικολόγων Πράσινων στις επερχόμενες εκλογές. Στις επόμενες εκλογές θα κατέβουν αυτόνομα και θα διεκδικήσουν ό,τι μπορούν να διεκδικήσουν από τους πολίτες. Άρα, τους καλούμε να μας στηρίξουν ώστε να καταφέρουμε να μπούμε στην Βουλή. Κοιτάξτε, το πρόβλημα που υπάρχει και συνεχίζει να υπάρχει είναι η κλιματική κρίση. Η κλιματική κρίση δεν είναι ένα φαινόμενο, είναι η σύνδεση πλέον του περιβάλλοντος με την οικονομία. Για να προχωρήσουμε σε θέματα περιβάλλοντος απαιτείται ένας άλλος τρόπος παιδείας και κυρίως να μάθει η κοινωνία να καταναλώνει αυτά που χρειάζεται.